πώς πραγματοποιήθηκαν εχθές οι παρελάσεις, κυρίως εδώ στην Αθήνα, Σταύρος Ιωαννίδης, γιατί ήταν μεγαλειώδης όλη αυτή η διοργάνωση, το λέγαμε όλες αυτές τις ημέρες. Παρά τη βροχή, λοιπόν, ο κόσμος ήταν εκεί με τις ομπρέλες του, παρακολούθησε τη στρατιωτική παρέλαση και βεβαίως μπορεί να διήρκησαν λίγο μετά οι εορτασμοί, τα ανταούλια και το καθεξής. Ήταν εκεί όμως. Έτσι είναι, Άννα, καλημέρα, με την μεγαλειώδη παρέλαση των μηχανοκίνητων και πεζοπόρων τμήματων των ενόπλων δυνάμεων, αλλά βέβαια και με χορούς και παραδοσιακά τραγούδια, ολοκληρώθηκαν χθες οι εορτασμοί της 25ης Μαρτίου. Πρέπει να σου πω πως για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια δεν είχαμε κυκλειδώματα στο Σύνταγμα. Έτσι λοιπόν η πρόσβαση στο μνημείο του Αγνού Στρατιώτη ήταν απρόσκοπτη. Μάλιστα και οι εξέδρες των επισήμων τοποθετήθηκαν εκατέρωθεν πρώτη φορά και αυτό, και ήταν χαμηλότερες σε ύψος από ό,τι συνήθως. Ενώ έκλεψαν τις εντυπώσεις τόσο τα μαχητικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα του στρατού που πετούσαν στον Αττικό ουρανό, όσο βέβαια και οι Εύζωνοι, αλλά και το τμήμα των ιστορικών σημαίων του στρατού από την Επανάσταση του 1821. Ακόμη να σου πω, Άννα, πως ο κόσμος μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης είχε την ευκαιρία να χορέψει, να απολαύσει παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, που αν και έβρεχε αρκετά, το απόλαυσαν ο κόσμος με τις ομπρέλες του, παρακολουθούσε. Ήταν βέβαια το πρόγραμμα μικρότερο από ό,τι είχαν υπολογίσει οι διοργανωτές, όμως ήταν αρκετά πρωτότυπο και εντυπωσιακό. Πάρα πολύ ο κόσμος, μεγάλη συμμετοχή παρά την έντονη βροχόπτωση. Τώρα βέβαια την παρέλαση παρακολούθησε σύσσωμη πολιτική αλλά και στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, ευχήθηκε και του χρόνου, είπε βέβαια πως θα ήθελε του χρόνου ο ελληνικός λαός να ζει καλύτερες στιγμές, απαλλαγμένος από τον εφιάλτη της κοινωνικής κρίσης. Ο πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας, είπε πως όσα έχει κατακτήσει ο ελληνικός λαός δεν χαρίστηκαν, αλλά τα κέρδισε με αγώνες, και ένας λαός ο οποίος αγωνίζεται και έχει το δίκαιο με το μέρος του θα τα καταφέρει όσο δυνατός και αν είναι ο αντίπαλός του. Ενώ τέλος ο Πάνος Καμένος, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, έστειλε ένα μήνυμα ενότητας, είπε πως οι Έλληνες ενωμένοι θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όποιον θέσει σε κίνδυνο την κυριαρχική τους, την εθνική τους κυριαρχία, η οποία πρέπει να παραμείνει ισχυρή. Μάλιστα. Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως δεν έλειψαν και τα περίεργα. Εδώ χαμογελάει και τα μουστάκια του, κυριολεκτικά του Βασίλη Μπεσχένη. Πολύ ωραίες εικόνες ήταν, αυτό θέλω να πω. Ωραίες εικόνες. Ωραίες εικόνες. Πολύ ωραίες, λέω να τις ξαναδούμε λοιπόν. Από την επικράτεια. Να τις ξαναθυμηθούμε από χθες. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, διάλεξε εσύ με τι θα ξεκινήσουμε. Φυσικά με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Ήταν έκπληξη η επίσκεψη του στα Χανιά. Έτσι, ήταν έκπληξη. Ευνηδίασε, μάλλον ευνηδιάστηκε και ο κόσμος που τον είδε εκεί. Βεβαίως έτυχε πολύ θερμής υποδοχής από τον κόσμο, έξω από την εκκλησία, όπου παρακολούθησε τη δοξολογία για την εθνική επέτειο και αμέσως μετά την παρέλαση. Να δούμε τα χαρακτηριστικά πλάνα, αν έχουμε τη δυνατότητα. Με τον κόσμο που τον έχει περικυκλώσει στην κυριολεξία, θέλοντας να βγάλει μια φωτογραφία μαζί του, να συνομιλήσει μαζί του. Μάλιστα δεν τον αφήνουν και να προχωρήσει. Είναι πολύ ευγενικός ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος συνοδεύεται από τη σύζυγό του. Έχει πολύ ενδιαφέρον ένας διάλογος με μία πολίτη. Να την ακούσουμε και να τη σχολιάσουμε. Βεβαίως. Αλλά να είστε και μετά τη ρήξη όμως, Μάλιστα, αυτό με τη ρήξη λίγο κάπως ακούστηκε. Ναι, ναι. Η πολίτης λοιπόν του είπε, η κυρία εκεί που βρέθηκε δίπλα του, του λέει είμαστε μαζί σας, ναι. Και απαντάει ναι, αλλά να είστε και μετά τη ρήξη, Για να δούμε, Αντώνη Ατζολέτο, τι ήταν αυτό που είπε ο Υπουργός Οικονομικών, Ωραίο. Λοιπόν, δεν υπάρχει, όπως καταλαβαίνεις, ούτε κάποια συνέχεια από το Μέγαρο Μαξίμου, ούτε κάποιο συγκεκριμένο σχόλιο, τονίζοντας πως η μόνη ρήξη με την οποία θα έρθει η κυβέρνηση είναι η ρήξη με τη διαφθορά και με τη διαπλοκή και όλα αυτά τα οποία έχουν εξαγγείλει και προεκλογικά, και προφανώς κάτι τέτοιο εννοούσε
και ο Υπουργός Οικονομικών, τίποτα παραπάνω και δεν συνεχίζουν τίποτα άλλο από τον Μεγαρό. Αντώνη, συγγνώμη, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να μην έχουν κοινωνική στήριξη στην κυβέρνηση αν η ρήξη με την οποία, στην οποία θα έλθουν θα είναι με τη διαφορετική διαπλοκή. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι χρειάζεται επιβεβαίωση ο κ. Βαρουφάκης. Ώστε να ζητάει να είναι μαζί του. Φορολογικό δηλαδή ήταν το θέμα τελικά. Αντώνη. Τι να πω και εγώ τώρα. Τι να πεις και εσύ, Αντώνη μου, έχεις δίκιο. Έχεις κάθε δίκιο. Αλλά λέω, είναι που θα σκεφτούν και στο μάξι μου, γιατί δεν είναι κάτι που χρειάζεται να επιβεβαιώσει ο κ. Βαρουφάκης από τους πολίτες, αν είναι μονάχα η ρήξη με τη διαφθορά και διαπλοκή. Εκτός αν θεωρούσε ότι η κυρία ήταν πλούσια. Ναι, σωστό και αυτό. Άλλωστε, δεν ξέρω. Λοιπόν, Αντώνη, παραμένεις εκεί. Από ό,τι βλέπω, είσαι στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί έχει συναντήσει ο Πρωθυπουργός σήμερα. Θα δούμε αν θα υποθεί και κάτι, γιατί πέρασε λίγο έτσι αυτή η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών. Έχουμε και άλλα όμως από την Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Ναι. Εξίσου ζουμερά στιγμιότυπα. Και να συνεχίσουμε με τον Υπουργό Παραγωγής Ανασυγκρότησης, τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο οποίος βρέθηκε χθες στην Κοζάνη. Έκλεψε την παράσταση. Και αυτός χρειάστηκε πάρα πολύ. Βρέθηκε στην Κοζάνη, λοιπόν, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, και εδώ τον βλέπουμε να κινείται αρκετά έντονα, θα έλεγα εγώ, στους ρυθμούς των εμβατηρίων. Μπορούμε να ακούσουμε και λίγο φυσικό ήχο. Λοιπόν, ακούγονται τα εμβατήρια και βλέπουμε τον Υπουργό, ο οποίος κινείται στο ρυθμό των εμβατηρίων. Ξανά και ξανά, για πολύ μεγάλη διάρκεια θα έλεγα ότι συμβαίνει αυτό, και σχολιάστηκε και από τους πολίτες που βρέθηκαν εκεί και βεβαίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οπότε και έγινε αναπαραγωγή συγκεκριμένων εικόνων. Το έζησε αυτό, φαινόταν. Ο Υπουργός. Και ναι, δυνάμωνες που πήγαινε και ο Ζαρή. Ναι. Άμα δει όλο το βίντεο κάποιος, αρχίζει και... Μπορεί να μην το ήξερε ούτε ο ίδιος. Τι εννοείς? Ότι το είχε αυτό το... Μπορεί να γίνει και μια ασυναίσθητα, εννοείς, δηλαδή, μηχανικά. Μπορεί να θυμίζει για τις στρατιωτικές του εποχές, όπου πήγε, που ήταν φαντάρος. Η κυρία Μακρύ είχε φύγει από την Κοζάνη. Σχολιάσου πολλά επαφή. Η κυρία Μακρύ είχε φύγει από την Κοζάνη, γιατί ήταν μαζί στην Κοζάνη. Ήταν μαζί στα Τσίπουρα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να ήταν εκεί πέρα η κυρία Μακρύ. Δεν ήταν, θα την βλέπαμε στα πλάνα, γι' αυτό ρωτάω. Μήπως δεν την πήρε κατά λάθος καμιά κάμερα? Μπορεί να μονοπόλησε ο Υπουργός. Και νομίζω με κάθε δικαίωμα έχει να μονοπολίσει, διότι ήταν η παρουσία. Έντονη. Ήταν της ημέρας, το πλάνο της ημέρας. Καταλυτική ήταν. Ναι, ναι. Συζητήθηκε, σχολιάστηκε. Βλέπεις, κρατάει και την ομπρέλα του όμως, δηλαδή δεν την κρατάνε συνήθως. Αυτό που ξέραμε δηλαδή δεν υπάρχει. Κοιτάζει. Έλα. Βάστα ομπρέλα. Δεν υπάρχει ο βάστα ομπρέλας. Ναι. Όχι, την κρατάει. Ναι, μόνος του. Ναι. Αλλά δεν τον εμποδίζει ούτε η ομπρέλα, ούτε η βροχή. Μια χαρά. Το ζει ο κ. Λαφαζάνης. Ναι, εντυπωσιακό είναι πραγματικά. Εντελώς μες στο ρυθμό είναι. Έτσι λοιπόν παρακολούθησε την παρέλαση από την Κοζάνη Άννα ο Υπουργός, ο κύριος Λαφαζάνης. Στην ναι. Αθήνα. Στην δεν Αθήνα, κατέβηκε ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος. Ο κόσμος δεν κατέβηκε μόνο στους δρόμους για να παρακολουθήσει την παρέλαση. Αλλά ανέβηκε σε μπαλκόνια. Βλέπουμε εδώ τον Δέος Βασιλιά Κωνσταντίνο στο μπαλκόνι γνωστού από την πλατεία Συντάγματος, όπου βρέθηκε εκεί από τη σουίτα όπου ήταν, τη σουίτα που διέμενε, προκειμένου να παρακολουθήσει την παρέλαση, τη στρατιωτική παρέλαση που γινόταν στο κέντρο της Αθήνας. Βλέπουμε τα πλάνα, χαιρετάει, τον χαιρετούν προφανώς, τον αναγνωρίζουν από κάτω οι πολίτες και τον χαιρετούν, και ο Δέος Βασιλιάς παρακολουθεί από εκεί την παρέλαση. Προβάλλει και ο κύριος Λικουρέζος. Ναι. Ξεκάθαρα, όχι κάνει λάθος, ξεκάθαρα. Προβάλλει κάπου εκεί πέρα το μπαλκόνι. Και ξαναμπαίνει μέσα. Ναι, και ναι. Είναι μια ματιά. Ναι, επιστρέφει. Ναι. Αυτό. Αυτό το πλάνο είναι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Στυλίδα και στο δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Απόστολο Γκλέτσο. Εκεί να πούμε ότι η μαθητική παρέλαση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της βροχής. Έκλεψε όμως τις εντυπώσεις αυτή εδώ η παρέλαση από τους Σαρακατσανέους ΥΠΗΣ, οι οποίοι έκαναν παρέλαση με τα άλογα τους, πέρασαν μπροστά από το λιγοστό πλήθος, οι οποίοι βλέπουμε και ακούμε τους χειροκροτούν. Σε λίγο θα περάσουν μπροστά από τον δήμαρχο, τον κύριο Γκλέτσο, ο οποίος τους επεφημεί, τους ευχαριστεί πάρα πολύ που βρέθηκαν εκεί. Είναι ξεχωριστή εικόνα, δεν συνηθίζουμε να τη βλέπουμε. Έτσι, ιδιαίτερη εικόνα. Ιδιαίτερος δήμαρχος, ιδιαίτερη παρέλαση. Έτσι πάνε τα πακέτα. Μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες εικόνες, η αλήθεια είναι. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα, όπου εκεί οι μαθητές του πρώτου Γενικού Λυκείου Τρίπολης παρήλασαν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια στη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη, και καταχειροκροτήθηκαν για την πράξη τους αυτή από τον παριστάμενο κόσμο. Ενώ να δούμε και μια φωτογραφία που έκλεψε τις εντυπώσεις λίγα λεπτά πριν
ξεκινήσει η παρέλαση. Ε? Τα συνεργεία του Δήμου μπαζώνουν όπως όπως τις λακκούβες από το δρόμο που θα γίνει η παρέλαση για να μην πέσει κανένα. Δεν το κάνουμε και στην Αθήνα εδώ αυτό. Κάτι φωτογραφία εδώ τα συνεργεία του Έχει Δήμου. Στηθεί ο κόσμος. Είμαστε λίγο πριν ξεκινήσει η παρέλαση. Βλέπουμε τον κόσμο και βλέπουμε τα συνεργεία του Δήμου που κλείνουν όπως όπως μια λακκούβα. Μην πάει και πέσει και κανένα μαθητής μέσα και έχουμε τα χειρότερα. Είχε γράψει η Τάνια Γεωργοπούλου, αν θυμάμαι καλά, στην Καθημερινή ένα άρθρο για όλες τις λακκούβες που υπάρχουν στην Αττική. Αν μπορούσε, όχι δεν έχει σύνολο, αλλά αν μπορούσε να γίνει μια κάλυψη εξπρές, γιατί αυτή είναι ένα ταχύριθμο μέτρο αυτό που παρακολουθήσαμε πριν από λίγο στην Καλαμάτα, προκειμένου να μπες και ένας μαθητής μέσα. Ναι. Πάμε και στο Ρέθυμνο, όπου και εκεί όλοι οι μαθητές από όλα τα σχολεία της πόλης παρήλασαν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Και επίσης, μετά το τέλος της παρέλασης, εκεί προχώρησαν και σε μια σιωπηρή διαμαρτυρία κατά του μπούλινγκ, ανήρτησαν πανό όπου λένε όχι στον σχολικό εκφοβισμό, όχι στο μπούλινγκ, κάποιοι κρατούν και φωτογραφίες του αδικοχαμένου φοιτητή και με αυτόν τον τρόπο θέλουν για άλλη μια φορά να τονίσουν ότι και οι Ρεθυμνιώτες είναι κατά του μπούλινγκ και δεν πρέπει να τους συνδυάζουν με άλλες συμπεριφορές που είχαν ακουστεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι εικόνες που θα ακολουθήσουν από τα πλάνα που βλέπουμε. Κρατούν πανό και προχωρούν με σκυθρωπά πρόσωπα, με θλιμμένα πρόσωπα. Εδώ είναι. Μη φοβάσαι, Μίλα, η ανοχή είναι συμμετοχή. Στη συνέχεια εδώ βλέπουμε μία μαθήτρια, ένα μικρό κορίτσι που κρατάει μία φωτογραφία του Βαγγέλη Γιακουμάκη και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και μία σιωπηρή πορεία διαμαρτυρίας. Μάλιστα. Να φύγουμε τώρα από το Ρέθυμνο και να πάμε σε μία πραγματικά πολύ ιδιαίτερη εικόνα και έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο εορτασμού της Εθνικής Επετείου. Ο Σύλλογος των Αυτοδητών Σάμου επέλεξε να βυθίσει μία ελληνική σημαία στο βυθό της θάλασσας, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να γιορτάσουν εκεί την Εθνική Επέτειο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακές εικόνες. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη γαλανόλευκη σημαία που βυθίστηκε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, έκτασης 70 τετραγωνικών μέτρων. 19 δίτες συμμετείχαν σε αυτή την επιχείρηση προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό. Το κατέγραψαν οι ίδιοι σε βίντεο και το ανήρτησαν στο διαδίκτυο προκειμένου να το δούμε και όλοι εμείς. Ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό, η μεγαλύτερη γαλανόλευκη σημαία που βυθίστηκε, που βρέθηκε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό πολύ και να πω σε αυτό εικόνες. Το σημείο, επειδή τους έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές τους αυτοδίτες της Σάμου, είναι ιδιαίτερα δραστήριοι. Δεν χάνουν κάθε αφορμή να δηλώσουν την παρουσία τους, κάνουν έργο, είναι εκεί. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δραστήριοι. Για ακόμη μία φορά μας εντυπωσίασαν. Μάλιστα. Ναι. Άννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν ήταν τα περίεργα και τα ευτράπελα και όσα μας στιγμάτισαν, όσα μας προκάλεσαν εντύπωση από την παρέλαση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε, γιατί θέλω το σχόλιο σας, ασχολίαστη. Αυτή είναι εδώ την εικόνα, αν μπορέσει να έρθει και μπροστά. Εδώ. Βασίλη. Ναι. Εθνική ομοψυχία, πολιτική ενότητα. Για πόσα λεπτά? Όσο κράτησε η δοξολογία. Περίπου μια ώρα, λιγότερο. Συγγνώμη, ο κύριος Σαμαράς τελικά τη χαιρέτησε την κυρία Κωνσταντοπούλου ή σε κάποιο πλάνο? Όταν έμπαινε στην εκκλησία από δάμε χθες, είδα μία, μάλλον αμήχανη θα έλεγα, χειραψία μεταξύ των δύο. Λοιπόν. Μήπως εκεί κολλάει το σχόλιο στη φωτογραφία? Ήταν πάντως πολύ ένας και ένας σε αυτή τη φωτογραφία. Πραγματικά είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Βεβαίως δίπλα από τον κύριο Τσίπρα είναι ο κύριος Τραγάκης, αλλά είναι Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου, Σαμαράς. Υπάρχει ο κύριος Τραγάκης. Ο κύριος Τραγάκης τον είδαμε και στις εξέδρες και όταν γινόντουσαν οι δηλώσεις από τον πρόεδρο της Βουλής και από τον Πρωθυπουργό και θα είναι σε λίγο κοντά μας. Νομίζω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν κοντά στον κύριο Παυλόπουλο. Ήταν κοντά στον κύριο Παυλόπουλο, αυτό λέω. Και την ώρα που έκανε τις δηλώσεις, θα τον ξεψαχνίσουμε μετά. Θα μας τα πει όλα. Θέλω να μας πει όσα δεν είδαμε. Να μας κάνει ένα ρεπορτάζ. Ο κύριος Τραγάκης είναι και νομίζω ο παλαιότερος κοινοβουλευτικός αυτή τη στιγμή. Είναι από το 1974, μου φαίνεται, βουλευτής, κάτι τέτοιο. Είναι. Όλη η μεταπολίτευση νομίζω του ανήκει χειροβουλευτικά του κ. Τραγάκη.